το παζάρι ανάμεσα στους δύο μετόχους της κυβέρνησης, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΣΑΝΕΛ, κατέληξε ένα συνανετικό διαζύγιο που διευκολύνει το αφήγημα και των δύο. Και του ΣΑΝΕΛ να παρουσιαστούν ότι είναι πατριώτες, πατριωτικό κόμμα, τη στιγμή που ο κύριος Καμένος ως Υπουργός Άμυνας παρέδωσε γη και είδωρ στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ. Τι σχέση έχει ο πατριωτισμός με την ισχυροποίηση των Αμερικανονατοϊκών Ιμπεριαλιστών? Και δεύτερον, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να παρουσιάσει το νέο αφήγημά της. Ποιο δηλαδή, το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, καθαρή έξοδος από τα μνημόνια, με την κοινωνία όρθια, και απόδειξη είπε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός είναι ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, λέει, της κοινωνίας. Και είναι και δημοσιονομικά επεκτατικός. Αλλά η ουσία ποια είναι όμως? Ότι αυτό το αφήγημα συντρίβεται στην πραγματικότητα. Πρώτον, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα νομιμοποίησε όχι μόνο το δικό του μνημόνιο που το ψήφισε από κοινού με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα δύο προηγούμενα μνημόνια. Από τη στιγμή που άφησε άθικτο το σύνολο των νόμων των μνημονιακών που ψήφισαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα προσθέσει και νέα. Από αυτή λοιπόν την άποψη, ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι προσπαθούμε να ανακτήσουμε την εργασία είναι ακριβώς ένα ψέμα. Γιατί είναι ψέμα? Γιατί ακριβώς έκανε δικούς της τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα τον νόμο Βρούτση όσον αφορά τον κατώτατο μισθό. Γιατί ακριβώς υποτάσσει τις ανάγκες των εργαζόμενων στη λογική της ανταγωνιστικότητας και της αντοχής της οικονομίας και των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Και άρα, όπως θα δώσω τώρα κάποια ψίχουλα αύξηση του κατώτατου μισθού, αύριο, αν αλλάξουν οι συνθήκες και υπονομευθεί η ανταγωνιστικότητα και η αντοχή της οικονομίας, τότε μπορεί να έχουμε και νέα μείωση, να έχουμε και μείωση του κατώτερου μισθού. Επί της ουσίας, η υπόθεση κατώτερος μισθός είναι υπόθεση της κυβέρνησης, της αστικής κυβέρνησης και όχι της ταξικής διαπάλης ανάμεσα στους εργαζόμενους και στα εργοδότες που καταλήγει σε μια συλλογική σύμβαση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 25% των εργαζόμενων να αμείβονται με μέχρι 500 ευρώ και πάνω από τις μισθές, έστω 52% των νέων θέσεων απασχόλησης είναι μόνιμης και περιτροπής εργασίας. Οι δε εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια, από το 2007 πριν την κρίση μέχρι το 2017, χάνουν σε ετήσια βάση το 3,1% του πραγματικού του εισοδήματος. Να λοιπόν, γιατί η μία κυβέρνηση παραδίδει τη σκυτάλη της αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτικής στην άλλη. Δεύτερον, έχουν αποδεχθεί τα προενάσματα πρωτογενή τα ματωμένα μέχρι το 2060. Τρίτον, τη μόνιμη και ενισχυμένη εποπτεία. 21 του μήνα θα έρθουν τα κλιμάκια για να εποπτεύσουν την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και να βγάλουν έκθεση. Και με βάση αυτή την έκθεση, αν έχουν προχωρήσει οι αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις, θα επιστραφεί μία δόση των παρακρατούμενων χρημάτων των ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες. Τρίτον, ο προϋπολογισμός του 2019 είναι αντιλαϊκός και ταξικός. Έχουμε αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ που θα τα πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα τη στιγμή που νομοθετείται τη μείωση του φόρου για τις επιχειρήσεις και τη μείωση της φορολογίας για τα διανεμόμενα κέρδη, δηλαδή για τους πλουτοκράτες. Για το λαό, νέα φορολογικά βάρη. Αυτή η φοροεπιδρομή οδήγησε και σε αύξηση αυτών που χρωστά προς εφορία δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Έχουμε μείωση της συνολικής δαπάνης για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Με τον προϋπολογισμό ούτε καν αύξηση, έστω μερική σχετική για να δείξετε κάτι διαφορετικό. Μείωση της συνολικής δαπάνης για τις συντάξεις στον προϋπολογισμό του 19. Μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για τα νοσοκομεία. Τη στιγμή που αυξάνονται οι ίδιοι πόροι των νοσοκομείων από τα απογευματινά γιατρία, άρα η εμπορευματοποίηση της υγείας και που βεβαίως τα νοσοκομεία βρίσκονται σε συνθήκες κατάρρευσης. Μείωση των δαπανών για τη χρηματοδότηση των Δήμων και την Περιφερειών για να αυξηθούν οι ανταποδοτικοί πόροι, δηλαδή η τοπική φορολογία στα λαϊκά στρώματα. Και βεβαίως για την παιδεία. Άκουσα και τον προηγούμενο υπουργό να μιλάει ότι εσείς είσαστε με το δημόσια παιδεία για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό το οποίο κάνετε στην παιδεία είναι
εξόχως αποκαλυπτικό. Τι προσδέεται ακόμη περισσότερο? Την ανώτατη εκπαίδευση με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Την πολιτική λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, οδηγείται σε κατηγοριοποίηση των πτυχίων. Ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν τόλμησε να το κάνει. Έχουμε τώρα πτυχία 2 χρόνων, 3 χρόνων, 4 χρόνων, 5 χρόνων στην ανώτατη εκπαίδευση. Και εκτός όλων αυτών, έχουμε υποβάθμιση επί της ουσίας του πτυχίου και των επαγγελματικών δικαιωμάτων, το οποίο παρέχει. Η υποχρηματοδότηση παιδείας συνεχίζεται. Με τεράστια κενά όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό. Και το ΠΑΣΟΚ, το παλιό, όπως το κατηγορήσετε εσείς, κατέληξε την επετηρίδα στο όνομα να δοθούν νέες ευκαιρίες για τους νέους επιστήμονες. Και εσείς σήμερα, ο Υπουργός Παιδείας, καταργεί την προϋπηρεσία για να δοθούν ευκαιρίες στους νέους επιστήμονες. Με το ίδιο επιχείρημα. Με το ίδιο ακριβώς επιχείρημα, αυτό που χρησιμοποίησε και το παλιό πολιτικό σύστημα, αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιείτε και εσείς για να προχωρήσετε σε περαιτέρω ανατροπές. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά επί τους ουσίες τι κάνετε, αναδιανομή της φτώχειας κάνετε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Μόνο τη στιγμή που όχι μόνο θωρακίζετε, αλλά και διευρύνετε τα προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Παίρνετε 10 και δίνετε 1. Και τα νέα μέτρα τα οποία ισχυρίζεστε, τι είναι? Είναι οι ανατροπές στο νόμο Κατσέλη, αυτή η περιορισμένη προστασία που έπρεπε για να αυξηθούν οι πληστηριασμοί. Η διευκόλυνση που λέτε για τις εξυπρότητες προφυλές δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακριβώς να αναγκάσετε τον κόσμο που εξαιτίας της φοροεπιδρομής και της φοροεπιδρομής δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα να πληρώσει. Και τρίτον, το λεγόμενο στεγαστικό επίδομα που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός για την πρώτη κατοικία είναι αυτό το οποίο είχε νομοθετηθεί από το 2016, από το νόμο Σταθάκη. Και που μέχρι σήμερα ρωτάμε αν έχει δοθεί έστω και ένα ευρώ για αυτό το στεγαστικό επίδομα που το θυμηθήκατε το 2019. Έτσι λοιπόν, επί της ουσίας, τι κάνετε? Όχι μόνο λοιπόν συνεχίζετε την ταξική πολιτική, αλλά βεβαίως συμβάλλετε και σε αυτό, σε ποιο, στην αναβάθμιση του ρόλου και της παρουσίας στην Ελλάδα στα Βαλκάνια, ενταγμένη στον ευρωνατοϊκό σχεδιασμό, δηλαδή στην ισχυροποίηση της παρουσίας των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια, που αποτελούν τον παράγοντα αποσταθεροποίησης, δημιουργείται επί της ουσίας μια διαρκή πηγή αποσταθεροποίησης και αλλαγή συνόρων στην περιοχή, στη λογική του Διέρε και Βασίλευε, μετατρέποντας την Ελλάδα σε προκεχωρημένη βάση των αμερικανοατοικών συμφερόντων, και αυτό ως αντάλλαγμα τι? Την ισχυροποίηση της παρουσίας και του ρόλου των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Και αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί, κύριε Υπουργέ. Μετά την ανατροπή των σοσιαλιστικών χωρών, τότε που άρχισε ο διαμερισμός της Γιουγκοσλαβίας από τους υπεριαλιστές, οι Έλληνες επιχειρηματίες μετέφεραν τις επιχειρήσεις τους στα Βαλκάνια. Πού οδήγησε αυτό? Βεβαίως την ισχυροποίηση των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων, αλλά οδήγησε ανεργία, οδήγησε συρρήκνωση της παραγωγικής βάσης και οδήγησε βεβαίως και σε συρρήκνωση των μισθολογικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό. Ποιο ζήτημα? Ότι έχετε λάβει ως κυβέρνηση την εμπιστοσύνη των ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δηλώσεις πάει γιατί της Μέρκελ πρόσφατα επιβεβαιώνουν το λόγο του Σάιντερ, και μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο ότι έχετε λάβει την εμπιστοσύνη των υπεριαλιστών, ο λαός πρέπει να σας καταδικάσει ως κυβέρνηση, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έχετε ακριβώς τις ίδιες κοινέ στρατηγικές. Συγκλίνετε στις κομβικές επιλογές τα κόμματα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι δορυφόροι μικρότερα κόμματα. Και τη στιγμή που συγκλίνεται όλο και περισσότερο σε αυτές τις κομβικές επιλογές, προσπαθείτε να ανακαναστήσετε έναν ψεύτικο διπολισμό. Από αυτή λοιπόν την άποψη, επειδή ακριβώς εξαιτίας του ότι έχουν μικρύνει, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, οι διαφορές σας ανάμεσα στα κόμματά σας, αυτή η σμίκριση των διαφορών επιτρέπει τη μεταπίδηση του πολιτικού προσωπικού από το ένα κόμμα στο άλλο, χωρίς ημερομηνία λήξης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο το ΚΚΕ καταψηφίζεται η σημερινή κυβέρνηση ως αντιλαϊκή κυβέρνηση και ζητάει από το λαό να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ για να γίνει πιο δυνατός ο λαϊκός παράγοντας. Να ισχυροποιήσει τη θέση του ο λαός, να μπορέσει μέσα από την πάλη και την οργάνωση από καλύτερες θέσεις των αγώνων να βάλει φραγμό στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά και να ανοίξει το δρόμο στην πραγματική διέξοδο, αυτή που μπορεί να
ικανοποίηση της σύγχρονης και διευρυμένης λαϊκής ανάγκης.